διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση. Είναι η εκπομπή «Ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρόν και μέλλον», που θα μεταδίδεται από το διαδικτυακό ραδιόφωνο ή pavlaroi.gr. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Σταμάτης Παλαμούτσινος. Είναι μία εκπομπή που θα ασχοληθεί κάθε εβδομάδα με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό λέμε «Ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρόν και μέλλον». Ξέρετε ότι ζούμε σε μια κοινωνία πάρα πολύ παράξενη. Η χώρα μας είναι υποκατοχή. Κακά τα ψέματα, σιγά σιγά όλοι οι τομείς στην Ελλάδα πλήττονται από ένα σύστημα εσωτερικό και εξωτερικό. Ένα σύστημα δανειστών, οι οποίοι το μόνο σκοπό που έχουν είναι να πουλήσουν περισσότερο ακριβό το χρήμα που δανείζουν στην πατρίδα μας και να αγοράσουν φτηνότερα την περιουσία μας, την ψυχή μας, την εθνική μας ανεξαρτησία και ό,τι άλλο συνεπάγεται από το λεγόμενο δυσθεώρατο μεγάλο χρέος απέναντι στους ξένους Ευρωπαίους και Δουνουτού και Ευρωπαίους. Σε αυτή την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή που ξεκινάμε με θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με άλλο σχετικά με τα χρέη, με τα δάνεια, με τις πληστηριασμούς, με τους νόμους που κάθε μέρα αλλάζουν, με τα φορολογικά νομοσχέδια κλπ. Εμάς, όπως λέει και προηγουμένως ο τίτλος, είναι «Ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρόν και μέλλον». Πριν ασχοληθώ σε ένα κομμάτι της εκπομπής μία αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω δύο πραγματάκια σχετικά αν και πώς ευελπιστούμε, πώς βλέπουμε καλύτερα την τοπική αυτοδιοίκηση για μια ισχυρή και πιο αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση. Η ερχόμενη λοιπόν αυτοδιοικητική περίοδος, κυρίως ξεκίνησε αυτή η αυτοδιοικητική περίοδος από την 1η Σεπτέμβρη του 2014, είναι μια περίοδος αυτοδιοικητική η οποία έχει για πρώτη φορά πενταετή διάρκεια και θα πρέπει να αποτελέσει για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης το εφαλτήριο για δημιουργία και μεταρρυθμίσεις και κυρίως να προσφέρει το όραμα, τις προοπτικές στις τοπικές κοινωνίες, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε κάθε Δήμο. Η ορθή οικονομική διαχείριση αποτελεί τη βάση για την ομαλή λειτουργία ενός σύγχρονου αυτοδιοικητικού οργανισμού, αφού εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της δομής η διαφάνεια καθίσταται σημαντικότερη από ποτέ. Εδώ θα βάλω μία άνω τελεία και να σταθώ στο θέμα ορθή οικονομική διαχείριση. Μην τρομάξετε, δεν κάνουμε προβλήματα και θέτουμε ζητήματα όπως χρέος, δάνεια, αποσβέσεις, να πουλήσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Η ορθή είναι να υπάρχουν χρήματα ώστε ένα ζωτικό κύτταρο της ζωής μας, της κοινωνίας μας, της καθημερινότητάς μας να λειτουργεί σωστά, να προσφέρει στον πολίτη, να είναι παραδείγματος χάρη δυνατότητα να έχει ο πολίτης να συναντήσει έναν άνθρωπο ή τους ανθρώπους τους οποίους επέλεξε στις εκλογές της 25ης του Μάη του 2014 να δικήσουν για την επόμενη πενταετία έχοντάς τους αρρωγούς στην προσπάθειά του. Αρρωγούς στην καθημερινότητά του. Αρρωγούς στα παραπονά του. Αρρωγούς στα προβλήματά του. Να αισθάνεται ότι υπάρχουν ανθρώποι και ότι πέραν από
χρώματα, κόμματα, σαμαροβανιζέλους, τρόικες κλπ. Έχει κάποια ακουστικά ανοιχτά, κάποια αυτιά κοινώς ανοιχτά, να ακούσουν τα προβλήματά του και τα ζητήματά του. Διότι δεν είναι να πληρώνεις την ανταποδοτικότητα των φόρων μέσω από λογαριασμούς κοινοφιλών οργανισμών. Είναι η δυνατότητα, η παροχή στον πολίτη της καθημερινής υπηρεσίας από τον ίδιο το Δήμο. Και όταν λέμε από τον ίδιο Δήμο, δεν εννοούμε μόνο τη γεωγραφική περιοχή ή τη γεωγραφική περιφέρεια, εννοούμε από το πάνω σκαλοπάτι που λέγεται Δήμαρχος μέχρι και το τελευταίο σύμβουλο, τον τελευταίο δημοτικό σύμβουλο ή και τον τελευταίο υπάλληλο, ο οποίος εργάζεται μέσα σε αυτό το οικοδόμημα που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Για να διευκρινίσουμε, δεν έχουμε σκεπτικό ή δεν έχουμε διάθεση από την πρώτη μας εκπομπή να αρχίσουμε κάποια ζητήματα τα οποία θέλουν να απασχολήσουν εμάς, θέλουν να απασχολήσουν εσάς σαν ακροατές, για να καταλάβουμε ότι τι ζητάμε σήμερα εμείς από την τοπική αυτοδιοίκηση, τι θέλουμε σαν πολίτες από την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς το θέλουμε και μακριά από χρώματα και από κόμματα, διότι δυστυχώς η πολιτική μας ζωή έχει γεμίσει κάποια χρώματα, κάποια από κόμματα, κάποιους προδότες οι οποίοι βάζουν μπροστά ένα ωραίο χαμόγελο, σου χτυπούν τις παραμονές των κάθε εκλογικών αναμετρήσεων την πλάτη. Κώστα μου, Γιάννη μου, Παναγιώτη μου, Μαρία μου, Δέσποινα κλπ. Μέχρι τη βραδιά, την παραμονή των εκλογών, την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, σε γνωρίζουν, σε κερνάνε τον καφέ, διατίθενται μάλιστα βάζοντας κάποια χρήματα από τη τσέπη τους να σου παρέχουν και τη μεταφορά να σε πάνε στο εκλογικό κέντρο για να ψηφίσεις, και μετά κλωτσιά και αϊστό. Δεν πρέπει να πούμε πού. Η απάντηση των πολιτών είναι: εμείς θα τους ελέγξουμε, εμείς θα τους ελέγχουμε, για να διορθώσω την έκφρασή μου, εμείς θα τους ρυθμίζουμε τη ζωή τους, εμείς κάθε μέρα θα γινόμαστε ή η καθημερινότητά τους ή το χαμόγελό τους ή θα γινόμαστε ο εφιάλτης τους. Και γιατί το λέω? Διότι δυστυχώς στη χώρα μας άλλα λένε την παραμονή και άλλα λένε την επομένη. Την ημέρα των εκλογών δεν λένε τίποτα, μόνο σε χαιρετούν, την επομένη σε ξεχνούν. Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση παρόν και μέλλον. Στο μικρόφωνο Σταμάτης Μπαλομούτσινος, μέσα από το φιλικό και φιλόξενο μικρόφωνο του διαδικτυακού ραδιοφώνου ή pavlaroi.gr. Θα κάνουμε μια μικρή μουσική ανάσα, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Η εκπομπή μας κάθε εβδομάδα θα είναι ζωντανή. Οφείλω να πω ότι δίπλα μου υπάρχει ο φίλος και συνεγωνιστής Βασίλης, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και μάλιστα το ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο που δεν βγαίνει έξω ούτε ένα φύσιμα ούτε ένα κιχ. Και έρχομαι τώρα στο θέμα, εάν μπορούμε να ξεπεράσουμε το αυτοδιοικητικό μοντέλο των περασμένων ετών που στήριζε τους σπόρους κοινώς τη χρηματοδότηση του Δήμου ή της Περιφέρειας ή της πρώην πλέον νομαρχιακής αυτοδιοίκησης κάθες περιοχής στο κεντρικό κράτος, ή και η περίφημη ΚΑΠ, η ΣΑΤΑ, όλα αυτά τα οποία, για τα οποία γίνεται τόσο μεγάλο πανηγύρι, χρηματικό πανηγύρι. Από εκεί μέσα βγαίνουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση κερδισμένοι. Δεν της παρούσης στιγμής αυτό να πούμε ποιοι, πώς και γιατί. Να πούμε πάντως ότι η κρατική καλύτερα χρηματοδότηση έχει αισθητά μειωθεί. Και από την άλλη, οι προϋπολογισμοί που βγαίνουν εκτός της αρχικής τους κατάρτισης δημιουργούν την ανάγκη να περάσουν οι ΟΤΑ σε μία ακόμα μεγαλύτερη διεκδίκηση πόρων από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως το ΕΣΠΑ
για τη δημιουργία έργων υποδομής σε κάθε πόλη, σε κάθε νησί, που χωρίς να χρειάζεται τα χρήματα για μια πλατεία ή μια ανάπλαση μιας γειτονιάς να δαπανώνται από τα χρήματα των δημοτών ή από τα δημοτικά τέλη. Το σωστό και έξυπνο, η σωστή και έξυπνη διαχείριση από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές αποτελεί το σημαντικότερο όρο για την επόμενη πενταετία, προκειμένου η αυτοδιοίκηση να μην επηρεαστεί ακόμα περισσότερο από την αδυναμία του κεντρικού κράτους να τη χρηματοδοτήσει. Φίλες και φίλοι, χρηματοδότηση είναι μία λέξη, ένα κλειδί σήμερα στη λειτουργία της ζωής μας, όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ίδιας της ζωής μας. Χωρίς χρήματα δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει εργασία. Χωρίς χρήματα, χωρίς χρηματοδότηση δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν κάποια έργα. Χωρίς χρηματοδότηση δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τα ταμεία, τα συνταξιοδοτικά. Και πάμε λέγοντας. Το κλειδί λοιπόν είναι η λέξη χρηματοδότηση. Είναι ένα εργαλείο το οποίο δυστυχώς οι κυβερνήσεις της μεταπολιτευτικής περίοδου χρησιμοποίησαν κατά το δοκούν, και μιλάμε για τα ωφέλη τα δικά τους, για τα δικά τους παιδιά, τα μπλε και τα πράσινα, τα πράσινα και τα μπλε, τα οποία έχονται και κάθονται στις καρεγκλίτσες, και μετά εσύ άμερε δημότη και εσύ άμερη δημότησα, όχι μόνο του κέντρου, όχι μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά στην περιφέρεια, στην επαρχία, στα νησιά μας, και ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, υπάρχει η αδιαφορία. Υπάρχει εγώ από την πλευρά αυτών των παιδιών που οι διάφοροι πράσινοι και μπλε καρεκλοκένταυροι τους έβαλαν και διαχειρίζονται την διακίνηση των χρημάτων, των πόρων κλπ. Είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε συνηθίσει μια τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα, ή είχαμε συνηθίσει μια τοπική αυτοδιοίκηση όπου πήγαινες και έλεγες: Κώστα, θέλω ένα δρομάκι 100 μέτρα, 200 μέτρα. Πόσους ψήφους διαθέτεις? 100. Θα το έχεις. Σε 10-20 μέρες το είχες. Υπήρξαν προεκλογικές περίοδοι και ενώ η Κυριακή ήταν η μέρα των αναμετρήσεων, το Σάββατο και η Παρασκευή, δύο μέρες πριν ή μία μέρα πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις, οι μπετονιέρες με το τσιμέντο έρεαν σαν που ρέει το νερό από κάποια πηγή. Τσιμέντο παντού. Να καταστρέψουμε, να αλλοιώσουμε, να διαμορφώσουμε όχι μόνο τα τοπία, όχι μόνο τις περιοχές, όχι μόνο την εξυπηρέτηση δικιά μας, αλλά και τις συνειδήσεις μας. Και δυστυχώς, όπως έχουμε φτάσει, τσιμέντο παντού. Να καταστρέψουμε, να αλλοιώσουμε, να διαμορφώσουμε όχι μόνο τα τοπία, όχι μόνο τις περιοχές, όχι μόνο την εξυπηρέτηση δικιά μας, αλλά και τις συνειδήσεις μας. Και δυστυχώς, όπως έχουμε φτάσει σήμερα, έχουμε τσιμεντοποιήσει τη συνείδησή μας, διότι όλα όσα έχουν γίνει ή γίνονται ή θα γίνουν ή πρόκειται και να σχεδιαστούν για να γίνουν για μας, χωρίς εμάς, τα βλέπουμε απαθείς μπροστά από μια τηλεόραση, μπροστά από ένα καθρέφτη ουσιαστικά, που υπάρχουν διάφορα πρόσωπα τα οποία μας διαχειρίζουν την ψυχή μας, το μυαλό μας, τη συνείδησή μας. Εδώ στο στούντιο, μια και λέω για την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με την προπαγάνδα, συγγνώμη, που γίνεται, υπάρχει η εξουσία η οποία φροντίζει να κλείσει τα αυτιά και τα μάτια και τα αντικαταστά με την τηλεόραση. Εκεί έτσι βλέπεις και ακούς μόνο ό,τι αυτή θέλει, ό,τι θέλουν οι εξουσία. Να συνεχίσουμε με το πώς θέλουμε την τοπική μας αυτοδιοίκηση. Τι θέλουμε ισχυρή, τι θέλουμε αποτελεσματική, τι θέλουμε να είναι αρρωγή στα προβλήματα των πολιτών, της κοινωνίας, των τοπικών κοινωνιών. Σε κάθε τοπική κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή που στέκεται αρρωγός δίπλα στον πολίτη, σε αντίθεση με το απρόσωπο κεντρικό κράτος. Καταλαβαίνει τις ανάγκες του και προσπαθεί να τις επιλύσει αφού ασχολείται με την καθημερινότητα. Ενώ σε αντίθεση, το
απρόσωπο κεντρικό κράτος, το μόνο που τον ενδιαφέρει τι είναι, το χρήμα. Τώρα είναι οι προϋπολογισμοί. Δεν ακούμε ποτέ τα τελευταία κυρίως 3 χρόνια πέραν από τα οικονομικά μεγέθη, το χρέος, το χρέος, το χρέος, το χρέος. Δεν ακούμε για την παιδεία, δεν ακούμε για τον πολιτισμό, δεν ακούμε για την πρωτοβάθμια υγεία, δεν ακούμε για την ίδρυυση και την αποχέτευση, όπου αυτή υπάρχει, για τις μεταφορές, το οδικό δίκτυο, τις αστικές αναπλάσεις, το σχέδιο πόλης, την καθημερινότητα και πολλά άλλα που αποτελούν τους ενδεικτικούς και επιγραμματικούς τομείς που η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να στέκεται δίπλα στον πολίτη. Και επειδή ένας δήμος ή μια περιφέρεια αποτελεί ένα οργανισμό, ζωντανό οργανισμό με έξοδα και ανάγκες, θα πρέπει, θα μου πεις, να αναζητηθούν. Θα πείτε και θα αναρωτηθείτε πού θα βρεθούν τα έσοδα για να μην είναι ζημιογόνα. Και ας αναφέρομαι πριν προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω ότι υπάρχει ένας μεγάλος σχεδιασμός, μια μεγάλη μερίδα αιρετών οι οποίοι εξελέγησαν με τη, ή για πρώτη φορά ή για συνεχόμενη μία ή δύο τετραετίες να συνεχίσουν ένα έργο διεκδικητικό για να βρουν χρήματα και όχι τα χρήματα που χρειάζεται να λειτουργήσει το ζωτικό όργανο, η κοινωνία, της τοπικής κοινωνίας που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον πολίτη και την πολίτησα, με το δημότη και τη δημότησα, η τοπική αυτοδιοίκηση να χρειαστεί να υπερφορολογήσει. Δόξα τω Θεώ, φόρους έχουμε πάρα πολλούς. Έχουμε τα χαράτσια, έχουμε τον έμφυα τώρα τον οποίο μας τον κάθισαν στο σβέρκο και εμείς σαν πολίτες κοιτάμε μόνο τα τούρκικα και το Σουλεϊμάν και δεν βγαίνουμε στους δρόμους να τους τσαλαπατήσουμε, να τους κλωτσίσουμε, να τους στείλουμε από εκεί που ήρθαν. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα να με συγχωρήσετε για αυτή την ένταση, αλλά πρέπει να πω ότι ό,τι γίνεται, μια μικρή πλειοψηφία πολιτών βγαίνουν στους δρόμους και διαμαρτύρονται. Οι υπόλοιποι είναι αραγμένοι στις τηλεοράσεις. Όταν υπήρχε η Χούντα, η ευθεετία 67-74, με τα τραγικά αποτελέσματα στο τέλος για όλο τον ελληνισμό, τον ελληνισμό και τον κυπριακό, υπήρχε το πορνό και το ποδόσφαιρο, οι δύο παράγοντες τους οποίους έδινε το καθεστώς τότε άφθονα στον κόσμο. Τώρα δίνουν άφθονα στον κόσμο τις σειρές, την παραπληροφόρηση, την καταπίεση μέσα από τις μεγάλες οθόνες των τηλεοράσεων. Όλα τα κανάλια, τα λεγόμενα μεγάλα, μικρά, αντικειμενικά κλπ. Τι κάνουν, μας πλάθουν μια πλαστή πραγματικότητα και όταν θέλουν να μας τρομοκρατήσουν αρχίζουν και μας βομβαρδίζουν μέτρα, μέτρα, μέτρα. Μέσα από αυτά τα μέτρα οι συνέπειες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πολύ οδυνηρές για τον ελληνικό λαό. Περισσότεροι από 6 με 7.000 συμπολίτες και συμπολίτησές μας αυτοκτόνησαν διότι δεν είχαν άλλη λύση. Θα μου πείτε, η αυτοκτονία, ίσως κάποια φορά και η αυτοκτονία είναι μια αξιοπρεπής πράξη και μια φωνή διαμαρτυρίας να ξυπνήσει συνειδήσεις που κοιμούνται. Και βάζουμε παρένθεση σε αυτό για να πούμε ότι δεν θα χρειαστεί και δεν πρέπει να χρειαστεί η τοπική αυτοδιοίκηση να αποτελέσει άλλο ένα τομέα φορολόγησης του πολίτη. Έχει ήδη ο Έλληνες και η Ελληνίδα, η Ελληνίδα και ο Έλληνας φορολογηθούν, έχουν φορολογηθεί τόσο πολύ που πλέον ό,τι ζητάνε βγαίνει μέμα. Εργασία δεν υπάρχει, οι νέοι μας φεύγουν στο εξωτερικό, οι νέοι δουλεύουν με ορισμένα ωράρια τρόμου εδώ σε επιχειρήσεις, αλλά δεν τολμούν να φωνάξουν, δεν τολμούν να διεκδικήσουν, διότι έλεγα κάποια στιγμή σε μια συζήτηση ότι με κάποιους γνωστούς μου ότι παλιά επιλέγαμε εργασία,
σήμερα μας επιλέγουν για εργασία. Και αυτό είναι το δυνηρό, να επιλέγουν τους νέους ανθρώπους που βγαίνουμε χίλια όνειρα στην ζωή, να τους απογοητεύουν με συνέπεια ή να φύγεις στο εξωτερικό ή να καταλήξεις σε εξαρτησιογόνες ουσίες ή να διαφορήσεις, να κοιτάζεις μήπως έχεις 1, 2, 3 ευρώ με ένα καφεδάκι από το πρωί μέχρι το βράδυ στην καφετέρια. Δεν βαριές αδερφή, εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, ας το βγάλουν άλλοι. Έτσι προσπαθούν να καταντήσουν και την τοπική αυτοδιοίκηση. Και επειδή ένας δήμος ή μια περιφέρεια αποτελεί ένα οργανισμό με έξοδα και ανάγκες, όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να αναζητηθούν έσοδα για να μην υπάρχουν ζημίες, νέες πηγές χρηματοδότησης, καθώς και στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας με κίνητρα που μακροχρόνια θα φέρει έσοδα για το Δήμο αλλά και νέες θέσεις εργασίας για τους κατοίκους. Να μην αναγκάζεται μια περιοχή να αιμορραγεί και να φεύγει ο νέος κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, και να πηγαίνουμε στα καφενεία και να βλέπουμε εγκαταλελειμμένα χωριά, εγκαταλελειμμένους δήμους, εγκαταλελειμμένη την περιφέρεια γιατί δεν υπάρχει εργασία, και αναγκαστικά ή στο κέντρο, στις αστικές πόλεις ή στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα και στην Αθήνα, παρόλο που η ανεργία ξεπερνάει το 30% σε ορισμένες περιοχές, για μια εξασφάλιση μια θέση εργασίας για 4 ώρες την ημέρα ή για 1, 2 ή το πολύ 3 μέρες την εβδομάδα σε ωράρια εξαντλητικά και χωρίς δυνατότητα να αντιδράσεις. Επομένως, ένα σημαντικό σκέλος για την επόμενη πενταετία θα αποτελέσει η άσκηση κοινωνικής πολιτικής με κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά ιατρία, φαρμακεία, κέντρα, τα λεγόμενα ΚΕΠ υγείας, καθώς και τη μείωση ή ολική απαλλαγή των δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για πόλεις προσβάσιμες στα άτομα με περιορισμένες δυνατότητες και σε μητέρες με καροτσάκια, με πεζοδρόμια και πάρκα πρασίνου, με λιγότερο τσιμέντο και περισσότερα δέντρα. Αναβαθμισμένος λοιπόν είναι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης όταν θα διεκδικήσει ακόμα περισσότερες αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος και θα τις συνδυάσει με ταυτόχρονη εισρωή επιπλέον πόρων από αυτές. Νέες αρμοδιότητες και νέα έσοδα πρέπει να πάνε μαζί. Όπως λέμε στοιχείο, οι χιώτες πάνε 2-2, αυτές οι δύο ιδιότητες πάνε μαζί. Διεκδικητικός ο ρόλος της, αλλά και αναπτυξιακός για την επόμενη μέρα, μακριά από σκοπιμότητες συμφερόντων. Παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση υπήρχαν τα περίφημα ΣΔΙΤ, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή το πρωί σχολείο και το απόγευμα καφετέρια, μέσα στο χώρο που διδάσκονται τα παιδιά το πρωί, το απόγευμα να μαζεύονται διάφορα αποβράσματα πολλές φορές της κοινωνίας, διότι έτσι το θέλουν οι συμπράξεις αυτού του τύπου. Ή πρέπει να προσφέρουν χρήματα και οι ιδιώτες για να λειτουργήσει το δημόσιο ή ο δημοτικός χαρακτήρας μιας περιοχής. Συμβαδίζουν, μάλλον όχι. Η απαγκίστρωση από τα κόμματα και ο απογαλακτισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα για τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να περάσουν πιο ενωτικά στο αύριο. Ένα αύριο το οποίο είναι χλωμό, ένα αύριο το οποίο είναι θολό, ένα αύριο το οποίο δεν μπορούμε να κοιτάξουμε ούτε εμείς οι παλιοί, αλλά ούτε οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι που φεύγουν και βγαίνουν από τα σχολεία, από τα λύκεια, από τα πανεπιστήμια και με ελπίδες για το αύριο, αλλά αυτοί που μας κυβερνάνε, οι λεγόμενοι ντόπια τρόικα, οι σεμαρινοβενιζέλιδες και κουβελάκηδες, με ποιες προοπτικές προχωρούν? Καμία. Πρέπει να κινεζικοποιήσουμε τη ζωή εδώ και όταν θα λέμε έχουμε μεροκάματο των 4 ή των 5 ευρώ την ημέρα, θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αυτός είναι ο στόχος τους. Για ποια παιδεία μιλάμε, για ποιους νέους μιλάμε, για ποιο μέλλον μιλάμε, για ποια τοπική αυτοδιοίκηση, εάν περάσουν τα επόμενα μέτρα
θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για καμία. Και για να κλείσω το πρώτο αυτό σκέλος, η κινητοποίηση των νέων ανθρώπων και η αξιοποίησή τους σε κάθε δήμο, η περιφέρεια θα φέρουν φρέσκες και καινοτόμες ιδέες για πιο έξυπνες και πράσινες πόλεις, που θα μπορέσουν να φέρουν την ελπίδα και την προοπτική στις τοπικές κοινωνίες και ό,τι καλύτερο γίνεται. Φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή «Ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρόν και μέλλον». Ξεκινήσαμε σήμερα, 6 του Οκτώβρη του 2014, μέσα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο e-roi.gr. Στο μικρόφωνο σας ομιλεί ο Σταμάτης Μπαλουμούτσινος, που επιμελείται και παρουσιάζει αυτή την εκπομπή. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στο επόμενο σκέλος της εκπομπής θα γίνει η αναφορά μας, θα κάνουμε μια αναφορά και μια αναδρομή στην ιστορία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Οφείλω να πω ότι την μουσική της εκπομπής «Ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρόν και μέλλον» επιμελείται και ειδικά στην κονσόλα του ήχου είναι ο Βασίλης Καραμπάτσας, ο οποίος νομίζω και πιστεύω και εσείς τον γνωρίζετε και τον νομίζετε τώρα που ακούτε την εκπομπή, πόσο αρμονικά και πολύ όμορφα κομμάτια δένουν την εκπομπή αυτή, διότι μια εκπομπή δεν είναι μόνο λόγος, δεν είναι μόνο συνεντεύξεις, δεν είναι μόνο παρουσιάσεις προσώπων, είναι και μουσική. Είναι το ζουμί. Μπορούμε να έχουμε φαγητό χωρίς αλάτι? Η μουσική είναι το δέσιμο, το αλάτι σε μια εκπομπή η οποία μπορεί να δώσει νόημα όταν την ακούς και όταν έχεις και τα μουσικά κομμάτια τα οποία σε ηρεμούν στα διαλύματα. Φίλες και φίλοι, δύο μικρές παρενθέσεις και προχωράω στην μικρή ιστορία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως βρήκα ψάχνοντας για το τι έγινε πριν από τη σημερινή κατάσταση. Το ένα είναι ότι με το ΕΠΑΜ στηρίζει τους δημάρχους που αντιτίθεται στην κινητικότητα. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν ότι έχει βάλει σαν στόχο να διαλύσει όλο το δημόσιο τομέα, έχει βάλει σαν στόχο να ικανοποιήσει τις ορέξεις των τροϊκανών, οθώντας περίπου τις 5 με 5.500 απολύσεις, κινητικότητα το λέμε. Στην εποχή του μνημονίου βγάζουμε νέους όρους, κινητικότητα τη λέμε, να πετάξουμε στην άκρη ανθρώπους που μέχρι σήμερα δούλευαν. Θα μου πείτε πώς προσλήφθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άλλη ιστορία. Να ψάξουμε, να βρούμε, να αξιολογήσουμε και όχι να απολύσουμε και να οθήσουμε συγκινητικότητα τη νέα μορφή δουλείας, τη νέα μορφή άγχους, τη νέα μορφή που θα οδηγήσει πολλές οικογένειες στο μαρασμό και ιδιαίτερα θα οδηγήσει πολλές κοινωνίες στην εγκατάλειψη. Διότι άλλο είναι να ξέρεις ότι σήμερα δουλεύεις και άλλο είναι το μεσημέρι να σου πούν απολύθηκες. Βγήκε σε κινητικότητα. Σε κινητικότητα είπαν και για τις καθαρίστριες που βρίσκονται μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών και για τους σχολικούς φύλακες και για όλους όσους έχουν αυτή τη στιγμή δήθεν βρίσκονται σε κινητικότητα, αλλά επί της ουσίας, να πούμε τα πράγματα επί τον τύπο των ήλων, έχουν απολυθεί. Δυστυχώς, έχουν απολυθεί. Το ΕΠΑΜ στηρίζει τους δημάρχους που αντιτίθεται ενάντια στο να στείλουν λίστες με τα καλά και τα κακά παιδιά που εργάζονται σε κάθε δήμο. Μαζί υπάρχουν και άλλοι δήμαρχοι οι οποίοι δεν υπακούν στο παράξενο ή κυρίως στο τρελό μυαλό που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος οδηγεί τους αιρετούς οι οποίοι μένουν πιστοί στο λόγο και στις υποσχέσεις που έδωσαν οι τοπικές τους κοινωνίες, στον κόσμο που τους ψήφισαν, να μην στείλουν τους εργαζόμενους τους στην κινητικότητα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι
για το νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων. Ίσως πολλοί είχατε ακούσει ότι θα αναμένεται να δημιουργηθούν και έχουν ήδη υπάρξει χρηματοδοτήσεις από διάφορα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα σχετικά με τη δημιουργία εργοστασίων απορριμμάτων. Ήδη σε κάθε γειτονιά υπάρχει και μια μορφή ανακύκλωσης, ο μπλε κάδος, τον οποίο τον έχουμε μετατρέψει σε σκουπιδαριό και αντί να βάζουμε χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο ή σίδερο, τον έχουμε μετατρέψει όπως στους υπόλοιπους κάδους. Τον ανοίγεις και καταλαβαίνετε την οσμή που βγάζει. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα σήμερα είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως έχει πλέον διαμορφωθεί, του πρώτου βαθμού, των πρωτοβάθμιων ΤΑ και της περιφερειακής διοίκησης του δεύτερου βαθμού, βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά κρίσιμων προβλημάτων. Ένα από αυτά τα προβλήματα, το οποίο είναι και πολύ βασικό, είναι το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων. Ένα σύστημα που πλέον τα λίστια έχει καταστεί μήτρα παραγωγής σκανδάλων, απειλεί την υγεία των πολιτών και καταστρέφει το περιβάλλον. Ο κόσμος έχει πλέον φτάσει στο χτένι και η αγανάκτησή του δεν μπορεί να αναστραφεί. Επιβάλλεται άμεση και συντονισμένη δράση που μαζί με το λαό των περιοχών της Αττικής, μακριά από μικροκομματικά συμφέροντα, προσωπικές στρατηγικές και στερόβουλες πολιτικές επιδιώξεις, χρειάζονται δράση οι οποίες θα έχουν και θα χαρακτηρίζονται από τη διαφάνεια, με ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες, με τη συνεργασία, την αγαστή συνεργασία περιφέρειας και δήμων. Δεν θα πει ότι επειδή ένας δήμος έχει το α χρώμα και η περιφέρεια έχει το β χρώμα, δεν πρέπει να ακούσουμε τη φωνή του δημάρχου του πρωτοβάθμιου ΤΑ, με ενέργειες οι οποίες θα υπάγονται σε επίπεδο δήμου, σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο χώρων εργασίας και κατοικίας, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων που θα εντάσσονται στον περιφερειακό σχεδιασμό, προκειμένου να μπουν και να δημιουργηθούν νέες βάσεις για μια διαφορετική, ξεχωριστή φιλοσοφία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Μια φιλοσοφία που θα υπάρχει η οικονομική πλευρά, η οικολογική πλευρά και θα είναι φυσικά δίκαιη και βιώσιμη. Μια φιλοσοφία που εναρμονίζεται στον νόμο 40-42 κάθετος του 2012 και στην κοινοτική οδηγία που ενσωματώθηκε στον ανωτέρων νόμο. Παρένθεση εδώ, η κοινοτική οδηγία. Παντού οι Ευρωπαίοι να εισβάλλουν στη ζωή μας, να λιώσουν τις αποφάσεις, να μην δεχτούν τις αποφάσεις του πολίτη και της πολίτησας, αυτοί του δημότη, της δημότησας που πήγαν στις κάλπες, ψήφισαν τον Α, τον Β, τον Γ υποψήφιο, νομίζοντας, πιστεύοντας και θέλοντας να ευελπιστούν ότι αύριο θα δουν ένα καλύτερο δήμο, μια καλύτερη περιοχή τους, να ζουν όπως είπαμε και προηγουμένως με πολλά διαφορετικά κριτήρια από ό,τι ζουν σήμερα, το να φτιάξουμε το δρομάκι μας και την εξυπηρέτηση του μικρού σφετιού, να απασχολήσουμε το παιδί μας για 2 μήνες, για 3 μήνες, για ένα εξάμηνο και πάμε λέγοντας. Επομένως, ο βασικός στόχος είναι να υπάρξει μείωση του όγκου απορριμμάτων και φυσικά να δημιουργηθεί η ανάγκη να ολοκληρωθεί η ανακύκλωση που σαν στόχος τίθεται να είναι το 50% της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι το 2020. Συγγνώμη. Σε αυτό, φίλες και φίλοι, το σημείο σταματάμε να μιλάμε για το σήμερα. Έχουμε, δόξα το Θεό, να είμαστε καλά. Έχουμε μπόλικες εκπομπές μπροστά μας να μιλήσουμε με τον Α ή τον Β αιρετό των Δήμων εδώ στην Αττική, των Δήμων σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, διότι η Ελλάδα είναι μόνο Αττική, Ελλάδα είναι τα νησιά μας, Ελλάδα είναι η Μακεδονία μας, Ελλάδα είναι το Ιόνιο, Ελλάδα είναι η Κρήτη, Ελλάδα είμαστε παντού. Δεν θα μείνουμε έτσι απαθείς και θα πούμε δεν ενδιαφερόμαστε για άλλες περιοχές. Η ροή
πηγαίνει παντού. Γι' αυτό λέμε η ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση παρόν και μέλλον μέσα από τον διαδικτυακό σταθμό e-pavlaroi.gr. Κάνουμε ακόμα μία μουσική γέφυρα, ένα λίγο να ακούσουμε λίγη μουσική και μετά θα κλείσουμε την εκπομπή μας με την αναφορά στο παρελθόν και στην ιστορία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Η σημερινή κατάσταση έχει σχέση με το ότι ζητούν να διαλύσουν ό,τι λέγεται Ελλάδα, να μας οδηγήσουν εκεί που ξεκινάμε την αναφορά μας για την ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης, την τουρκοκρατία. Σε αυτές τις υποδομές πάνω μας οδηγήσουν να μπορούν να μας έχουν σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε. Συμφωνείς, σε αλλάζω. Συμφωνείς, σε έχω στη θέση, έχεις τα προνόμια. Δεν συμφωνείς, σε πετάω. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας το βασικό κύτταρο τοπικής διοίκησης υπήρξε κοινότητα. Μία κοινότητα περιλάμβανε ένα ή περισσότερους οικισμούς και είχε την ευθύνη κυρίως της πληρωμής των φόρων στην κεντρική διοίκηση. Και εκεί φόροι. Σε πολλές περιπτώσεις όμως οι ελληνικές κοινότητες αναπτύχθηκαν σημαντικά και συνέβαλαν στην ενίσχυση, διαμόρφωση και διατήρηση της εθνικής συνείδησης. Οι ίδιες όμως με τον έντονο τοπικισμό που αναπτύχθηκε ορισμένες μάλιστα φορές και στάθηκαν εμπόδιο στην προσπάθεια δημιουργίας μετά την Ελληνική Επανάσταση ενός ενιαίου και συμπαγούς εθνικού κράτους. Στα πρώτα ελεύθερα χρόνια η ελληνική επικράτεια χωρίστηκε σε ενιαίου και συμπαγούς εθνικού κράτους. Στα πρώτα ελεύθερα χρόνια η ελληνική επικράτεια χωρίστηκε σε επαρχίες, υποεπαρχίες ή αντεπαρχίες πρώτης και δεύτερης τάξης και κοινότητες. Οι έπαρχοι και οι κοινοτάρχες διορίζονταν από την κεντρική διοίκηση, με τους τελευταίους να επιλέγονται όμως από τον κατάλογο που πρότειναν κάθε φορά οι ειδικούμενοι. Με το βασιλικό διάταγμα της 27ης Δεκέμβρη 1837 αυτή η διοικητική διάθρωση καταργήθηκε και η μικρή χώρα χωρίστηκε σε νομούς, 10 στην αρχή, και σε επαρχίες επίσης. Επίσης καταργήθηκαν οι κοινότητες που από τα χρόνια της τουρκοκρατίας υπήρχαν και οι οικισμοί που τις απάρτιζαν συνενώθηκαν σε δήμους τριών διαφορετικών τάξεων ανάλογα με τον πληθυσμό τους. Οι νομάρχες υπάγονταν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και διορίζονταν από αυτό. Ποιος δεν θυμάται τους διορισμένους νομάρχες από την απελευθέρωση μετά την Επανάσταση του 1821? Υπήρχε αυτός ο θεσμός, ο οποίος καταργήθηκε μεν, αλλά οι αιρετοί νομάρχες για όσο χρονικό διάστημα έμεναν και λειτουργούσε η νομαρχιακή, δευτεροβάθμια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το κύτταρο της δημοκρατίας μεσαγωγικά για κάποιους λαοπλάνους που είπαν πολλά αλλά ό,τι έκαναν ήταν χειρότερα από τα πολλά που είπαν, έχει πλέον, δεν υπάρχει. Οι δήμοι είχαν αρκετές αρμοδιότητες και οι κυριότερες είχαν την στοιχειώδη εκπαίδευση, αφορούσε τα δημοτικά σχολεία, την αστυνόμευση και τη στρατολόγηση. Τα δημοτικά συμβούλια εκλέγονταν από τους δημότες, αλλά ο δήμαρχος επιλεγόταν από τον νομάρχη βάσει καταλόγου υποψηφίων που συνέτασε το δημοτικό συμβούλιο που έβγαινε από την κάθε εκλογική αναμέτρηση. Η δεύτερη και ριζικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης του αυτοδιοικητικού συστήματος έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο το 1912 με το οργανωτικό σχήμα που εισήγαγε ο νόμος του 1912, στον οποίο αναφερόταν δηλαδή περί συστάσεως δήμων, κοινοτήτων κλπ, οι οποίες κατακαιρμάτισαν τους δήμους σε όλη τη χώρα και σχηματίστηκαν χιλιάδες κοινότητες σε όλη την Ελλάδα, στην τότε Ελλάδα.
οι κοινότητες αυτές μικρές, θνησιγενείς και χωρίς σπόρους κατέληξαν να λειτουργούν σαν τοπικά παραρτήματα της κρατικής γραφειοκρατίας για έκδοση πιστοποιητικών και λεξιαρχικών πράξεων, αντί να αποτελούν ζωντανά κύτταρα οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και πρόοδου. Επομένως, βλέπουμε, κάνοντας μια μικρή παρένθεση σε αυτό το σημείο και βάζοντας μια ανωτελεία, μπορούμε να πούμε ότι τα θνησιγενή προβλήματα τότε της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι όμοια με αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα, με αυτό που ευελπιστούμε, με αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ευελπιστούμε τους Δήμους να αποτελούν τα κύτταρα ανάπτυξης, σωστής ανάπτυξης, και όχι αυτοί που λένε οι σαμαριοβενιζέλιδες και κουβελάκιδες ανάπτυξη, 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 πρωτογενές πλεόνασμα, και βάζουμε όλο και περισσότερους Έλληνες στον τάφο. Δεν είναι ανάπτυξη αυτή, είναι θάνατος της ζωής του Έλληνα και της Ελληνίδας. Τα ίδια προβλήματα λοιπόν χθες, τα ίδια προβλήματα και σήμερα. Γι' αυτό είπαμε το παρόν, και τα ίδια προβλήματα και για το μέλλον. Αν δεν αλλάξουμε την αντίληψή μας, αν δεν αλλάξουμε με τον τρόπο σκέψης μας, αν δεν αλλάξουμε τις αντιδράσεις μας, αν δεν απαιτήσουμε αυτού οι οποίοι δικούν τις τοπικές κοινωνίες, έχουν άμεση ανάγκη τη συμβουλή του δημότη και της δημότησας, του πολίτη και της πολίτησας, είτε είναι μικρή τοπική κοινωνία είτε μεγάλη. Η κατάσταση λοιπόν, συνεχίζοντας το ιστορικό μας για την τοπική αυτοδιοίκηση, η κατάσταση στον χώρο της τοπικής διοίκησης παρέμεινε στα ίδια γενικά πλαίσια και στα επόμενα χρόνια. Και ερχόμαστε στην εποχή της μεταξικής δικτατορίας, της απελευθέρωσης, του εμφυλίου, όπου η δικτατορία και συνέχεια η μεταπολίτευση ελάχιστα επέδρασαν στα αυτοδιοικητικά πράγματα. Εν τω μεταξύ, όμως, η Ελλάδα είχε αλλάξει εντελώς και το βασικότερο, η αστυφιλία είχε ερημώσει την Ήπεθρο. Οι γερασμένοι και ολιγάρχημοι πληθυσμοί των κοινοτήτων και το πολύπλοκο και αναποτελεσματικό γραφειοκρατικό σύστημα στραγγάλιζε τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και απέτρεπε την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Και ερχόμαστε στις εκλογές του 1981, όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την εξουσία. Το 1981 προσπάθησε να δημιουργήσει άλλα πλαίσια, αλλαγές στο θεσμικό χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις και νομοθετικές πρωτοβουλίες και από διαδοχικές κυβερνήσεις, επιχείρησε και συνεχίζει και στις μέρες μας η τρίτη ριζική αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το νόμο 1235 του 1982 αναβαθμίστηκε και επανήλθε ο ξεχασμένος θεσμός των Ομαρχιακών Συμβουλίων, αυτά που αναφέρουμε και προηγουμένως, που πρώτος είχε καθιερώσει ο Χαρίλαος Τρικούπης. Στη συνέχεια, με το νόμο 1622 του 1986 και το προεδρικό διάταγμα που ακολούθησε κατόπιν το 87, το 51, το 1987, η επικράτεια χωρίστηκε σε 13 περιφέρειες. Το 1999, με τον νόμο 1878 και συνέχεια το 90 και μετά το 94 με τον νόμο 2218, το σύνολο των αρμοδιοτήτων της παλιάς νομαρχίας μεταβιβάστηκε στην αιρετή πλέον διοίκηση της λεγόμενης αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και στα όργανά της, τον αιρετό νομάρχη, το αιρετό νομαρχιακό συμβούλιο και τις αιρετές νομαρχιακές επιτροπές. Το 1997 ψηφίστηκε ένας νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο 2539, ο γνωστός νόμος Ιωάννης Καποδίστριας. Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης επανακαθορίστηκαν τόσο με τα πληθυσμιακά όσο και χωροταξικά κριτήρια, όχι πάντοτε ξεκάθαρα. Δηλαδή, υπήρξαν δήμοι οι οποίοι ήταν και είχαν στηρίγματα στην κυβέρνηση, στο κεντρικό κράτος, και δεν άλλαξε καμία δομή. Οι υπόλοιποι όμως δήμοι άλλαξαν, συνενώθηκαν και δημιουργήθηκαν διάφοροι δήμοι, οι λεγόμενοι καποδιστριακοί δήμοι. Το πρόγραμμα Καποδίστριας και οι μεταγενέστερες μικρές τροποποιήσεις που δημιούργησαν 909 δήμοι και 130 κοινότητες από τους 369 δήμους και τις 5.554 κοινότητες κατά την απογραφή του 1991.
Οι 748 δήμοι που προήλθαν από το Καποδίστρια, νόμο Καποδίστρια της Συνενώσης Δήμων και Κοινοτήτων, μόνο δύο κοινότητες αναγνωρίστηκαν ως δήμοι και σε 150 δήμους δεν σημειώθηκε καμία αλλαγή. Τα κομματικά κριτήρια, τα οποία έχω ψήφους θα σας εκλέξω, δεν έχω ψήφους για να κάνετε αλλαγές. Αυτό συνέβηκε και αυτό συμβαίνει σχεδόν σε όλη την επικράτεια μέχρι και σήμερα. Η σύγχρονη Ελλάδα. Το υπόλοιπο περιφερειακό διοικητικό σύστημα έχει πλέον ως εξής κατασταλάξει. Η χώρα χωρίζεται σε 13 περιφέρειες και 52 νομούς. Τα όρια των νομών γενικά ορίζονται και ορίζουν συνήθως και τα διοικητικά όρια των ομαρχιακών αντιαυτοδιοικήσεων που αποτελούν τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού. Ειδική περίπτωση αποτελούν οι τρεις γερούμενες νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις, γνωστές και υπερνομαρχίες Αθηνών, Πειραιός, Εύρου, Ροδόπης, Δράμα, Καβάλας και Ξάνθης, εντός των οποίων τα όρια των νομών ορίζουν αντίστοιχα νομαρχιακά διαμερίσματα από την παλιά διαίρεση των νομών σε επαρχίες, η οποία καταργήθηκε, ωστόσο με τον Καποδίστρια για κάποιο χρονικό διάστημα να εξακολουθεί να υπάρχει, και μετά τις εκλογές τις βουλευτικές εκλογές του 2009 και με την ανάληψη του Υπουργείου Εσωτερικών του αιρετού μεν και μη εξαιρεταίου Γιάννου Ραγκούση, εφαρμόστηκε μια νέα μορφή αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, η υποτοβάθμια και τριτοβάθμια, η λεγόμενη σήμερα δευτεροβάθμια. Η νομαρχιακή αιρετή αυτοδιοίκηση καταργήθηκε. Στη θέση της δημιουργήθηκαν οι περιφέρειες. Και είναι ο περίφημος νόμος του Καλλικράτη. Μπορεί πολλοί να ακούτε, μπορεί πολλοί να διαβάζετε, πολλοί μπορεί να βλέπετε και τα δελτία από πληροφόρησης και αποβλάκωσης των ιδιωτικών καναλιών να αναφέρονται για τους καποδιστριακούς, για τους καποδιστριακούς νόμους που μετά εξελίχθηκαν σε καλλικρατικούς. Αλλά αυτό, φίλες και φίλοι, ενώ η ώρα είναι 7:40 πρώτα λεπτά, θα κλείσουμε την εκπομπή μας. Μια εκπομπή αναφορά στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αλλά και το τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή Ροή στην τοπική αυτοδιοίκηση, παρόν και μέλλον, που θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα απόγευμα από το διαδικτυακό ραδιόφωνο ή pavlaroi.gr. Οφείλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο ηχολήπτη της εκπομπής μου, Βασίλη Καραμπάτσα, ο οποίος ρύθμισε αρμονικά και πολύ ωραία το δέσιμο της μουσικής με τον λόγο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα για άλλη μια φορά. Ξυπνήστε, σηκωθείτε από τους καναπέδες σας και φωνάξτε όχι σε αυτούς που θέλουν να διαλύσουν την Ελλάδα. Να έρθει η αλλαγή στη χώρα μας, όχι η αλλαγή του 81 με τον Παπανδρέου, μην τα πάρουμε στο κρανίο και πούμε κάποια πράγματα, μια αλλαγή διαφορετικά η οποία θα οδηγήσει στον επανακαθορισμό των πραγμάτων στη χώρα μας, με πρώτα απ' όλα μια μεγάλη κλουτσιά. Η μία κλουτσιά στην τοπική τρόικα και στη ξένη τρόικα. Γεια σας. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Ειδησιογραφία, πολιτικός σχολιασμός, ψυχαγωγία, επιμόρφωση.